του κυρίου Νίκου Ευαγγελάτου, του είπε κάτι σαν ανέκδοτο, αλλά το οποίο είναι αλήθεια. Συνάντησε στο πλαίσιο της έρευνας, της δημοσκόπησης, της δημοσκοπικής έρευνας την οποία έκανε, Άραβες στη Μύκονο, ναι, και τους λέει πώς σας φαίνεται η Μύκονο, οι Κυκλάδες, too expensive. Οι Άραβες. Οι Άραβες. Ναι. Το αφήνω εδώ, ναι, και το μόνο το οποίο έχω να συμπληρώσω είναι ότι εκεί κάτω στον τόπο μας, στη Φολέγανδρο και όχι μόνο, ας μην βλέπουμε τη μάθηση, τη μόρφωση, την παιδεία διεκπεραιωτικά, να μάθω τόσα όσα χρειάζομαι για να κρατήσω το μαγαζί, το ξενοδοχείο, την ταβέρνα. Εντάξει, σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε ο Μακρυγιάννης, αλλά να μάθει λέει 5 κολυμπογράμματα, γιατί χρειάστηκε να γράψει τα απομνημονεύματά του, δεν είχε εναλλακτικές. Αυτό είναι άλλο πλαίσιο. Είναι μια παγίδα στην οποία έχει πέσει όλη την Κλάδα, όχι μόνο η Φολέγανδρος. Ναι, ναι, τα παιδιά, ναι, έχουν δουλειά. Σήμερα. Είναι αυτό που λέγανε και παλιότερα και στην Αθήνα, ότι θα αφήσει το παιδί με το μαγαζί. Mm. Έχει δουλειά το παιδί, έχει δουλειά. Ναι. Αυτό ήταν. Περισσότερο τουρισμό έχουν πλέον οι μεγάλες πόλεις παρά τα νησιά, και η Αθήνα ασφικτιά από ό,τι διαβάζω. Και το βλέπουμε. Και το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουν πέρα από τον υπόλοιπο, να είσαι και επαγγελματίας του τουρισμού. Ωραία, ας ασχοληθούν τα παιδιά στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στα Ιόνια νησιά, ας ασχοληθούν με τον τουρισμό. Αλλά να είσαι επαγγελματίας του τουρισμού. Το να παίρνεις ένα δίσκο και να σερβίρεις, δεν σε κάνει επαγγελματίας. Όχι, έτσι. Όπως και το να μάθεις 5 βήματα σε διακόπτω, δεν σε κάνει χορευτή επαγγελματία. Ακριβώς. Ή δάσκαλος του χορού, επειδή ξέρεις να. Και είναι ενδεικτικό τώρα αυτό που γίνεται, η κρίση που περνάει ο τουρισμός, γιατί άλλα περιμέναμε, άλλα βγήκανε. Φαίνεται ποιος είναι ο επαγγελματίας που διαχειρίζεται την κρίση και ποιος είναι αυτός που δεν ξέρει τι να κάνει. Και καιροσκοπεί. Έτσι ακριβώς. Και η αλεξιπτώτης θέση του χώρου. Ακριβώς. Λοιπόν, εμφανίζεται άλλος από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα. Άνοιγε το μαγαζί 2 μήνες, 1 μήνα, 1,5 μήνα, να κάνει αρπαχτή, να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνει αρπαχτή και να φύγει. Λοιπόν, ούτε οι ξένοι είναι ηλίθιοι, γιατί τους αντιμετωπίζουμε, έχουμε μια περίεργη νοοτροπία εμείς οι Έλληνες. Ό,τι δεν είναι ελληνικό είναι ηλίθιο. Όλοι, πας μη Έλλην βλάκας. Ναι, πας μη Έλλην βλάκας, έτσι. Ήρθαν οι βλάκες να τους ξεζουμίσουμε. Τα αμερικανάκια που λέγαμε. Τα αμερικανάκια που λέγαμε, δεν είναι έτσι. Και έχεις και ανταγωνισμό, έτσι, όταν δίπλα η Τουρκία σου προσφέρει με 40 και 50% μειωμένες τιμές, ναι, ίδιες ή και πιο καλές παροχές, να μην κοροϊδευόμαστε. Ναι, ναι, είδα κάποια. Έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και Αλβανία τουριστικά και από άλλες περιοχές στην Αδριατική. Αρχίζουν στο γεωφυσικό κομμάτι προσοδιάζει. Μην καβαλάμε και ένα καλάμι ότι εμείς και κανένας άλλος στον κόσμο. Πολλές οι όμορφες περιοχές. Αρχίζει και αναπτύσσεται η περίφημη Μύκονος του Μεξικού ή του Λουπ, όπου γίνεται κακός χαμός από τους Καναδούς και τους Αμερικάνους. Λοιπόν, εδώ πραγματικά χρειάζεται ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας που θα γίνει. Και η Κροατία, και αυτό το λέω διότι το γνωρίζω εκ των έσω, και η Κροατία, στην οποία, να το πω και αυτό, η Πολωνία, είμαι σε θέση να το γνωρίζω από πολύ πάνω, έχει διοχετεύσει ένα ρεύμα το οποίο ενδυναμώνεται συνεχώς και η Πολωνία είναι ένα γερό, πώς να το πω, όλοι πορτοφόλι είναι. Και ειδικά όλοι είναι. Αυτό δεν το οποίο γνωρίζω. Μιλάω για αυτό το οποίο γνωρίζω. Την απάντηση αυτής της κυρίας στην Μύκονο με τα χρυσά καλαμαράκια και τέτοια. Αυτό. Με χρυσά καλαμαράκια. Έλεος, δηλαδή. Ένα κιλό καλαμάρια πόσο κάνει πια. Ναι, μάλλον. Δεν μπορεί να το δίνει 360 ευρώ το κιλό. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή και προσπάθησα να το δικαιολογήσει με το έχω τόσο ενίκιο, έχω εκείνο, έχω τάκι. Ναι, και είπε και κάτι το οποίο. Δηλαδή, μα πώς το λες, δείχνει ότι δεν είναι επαγγελματία. Ότι ρωτήσατε, λέει, τον πελάτη αν πλήρωσε την ξαπλώστρα. Τώρα τι να απαντήσει. Δεν απαντάς. Δεν απαντάς. Λοιπόν, αν αυτό είναι επιχείρημα. Δηλαδή, πας να βγάλεις τα λεφτά της ξαπλώστρας. Έτσι. Αλλά για μένα αυτό το κίνημα δημιουργεί ευκαιρίες σε άλλα νησιά. Ναι, και δηλαδή, σε άλλες περιοχές γενικότερα. Και σε άλλες περιοχές. Πολύ ωραία, αφού είναι τόσο ακριβή η Μύκονος και η Σαντορίνη, αν είναι έξυπνοι κάποιοι άλλοι, μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Και να πάρουν τον τουρισμό. Ναι. Λοιπόν, πήγε μία γνωστή μου σήμερα, το συζητούσαμε με τον αδερφό μου, πήγε μία γνωστή μας σε κάτι κουφά νησιά. Και κουφονήσια. Σηκώθηκε με ένα λογαριασμό και αναγκάστηκε και έβαλε κοπέλα στα κοινωνικά δίκτυα. Μην πατήσετε το πόδι σας. Και δεν είναι η μόνη. Έτσι. Είναι πολύ ανησυχητικό.
αυτή η λογική, βλέπεις ότι όλοι, ας υποθέσουμε γιατί δεν ισχύει, ότι όλοι τα έχουν βάλει μαζί μας με τις Κυκλάδες, έτσι. Ας υποθέσουμε. Όχι το περιβάλλον, έστω ότι είναι. Το περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό, παγκόσμιο. Έτσι. Τουριστικό προϊόν δεν προσφέρει μόνο η Ελλάδα, προσφέρουν όλοι. Ωραία, εσύ τι κάνεις για να το κρατήσεις. Να πας ένα βήμα μπροστά. Και αυτό το οποίο διάβασα και το βιώνω, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εσείς, εγώ είμαι από καρδιάς Φωλεγάνδριος, άρα δεν είμαι ερωτικός μετανάστης, να το πω έτσι, είμαι αλλιώς. Κοιτάξτε να δείτε ένα πρόβλημα που υπάρχει. Οι Κυκλάδες χάνουν το χρώμα τους. Φτάσαμε και σε αυτό. Οι Κυκλάδες είναι ένας τόπος που όλοι κτίζουν. Ναι. Περπατάς πλέον και βλέπεις παντού να χτίζουν. Ας μείνει κάποια πέτρα. Να δουν και πώς είναι και το έδαφος. Να δουν και πώς είναι το έδαφος. Παντού χτίζονται. Έτσι. Διάβαζα μία ανάλυση του Τάσου, του Δούσιας να μου λέει. Και λέει, περνάς από πάνω από τη Σαντορίνη και βλέπεις ένα λευκό πράγμα. Έχει εξαφανιστεί το έδαφος. Παντού χτίζονται. Του Δούση που κάνει τις εικόνες. Λοιπόν, περπατάς, Δούσης. Περπατάς και βλέπεις παντού χτισμένα. Ωραία, ο τουρίστας πού θα προπατήσει. Αρχίζει και χάνεται το χρώμα. Παντού σπίτι. Ναι, θέλεις και να δεις και το φυσικό περιβάλλον, δεν μόνο το σπίτι. Αν κάτι, και εδώ θα μου επιτρέψετε, αν κάτι χαρακτηρίζει αυτό τον τόπο, αν πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη διαφορά της Ελλάδας από άλλα μέρη, και είμαι σε θέση να το γνωρίζω λόγω της ιδιότητάς μου, είναι ότι ο δομημένος χώρος ήταν πάντοτε σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Όπου αυτό το χάσαμε, χάσαμε λοιπόν και την ταυτότητά μας, χάσαμε και το παιχνίδι. Αυτό είναι. Είτε από αρχαιοτάτων ετών, οι αρχαίοι Έλληνες, είτε χτίζαν θέατρα, είτε ναούς, είτε οργάνωναν την αγορά, πάντα στο φυσικό τοπίο ενταγμένα και δίκαια με υλικά γηγενή. Πολύ σημαντικό. Ας δούμε το αγροτήρι στη Σαντορίνη. Λοιπόν, αυτό ξεχωρίζει διακρίνει την Ελλάδα. Υπάρχει ένα νησί που μάλλον το ξεκινάει, γιατί από ό,τι διάβασα η Σύφνος έχει βάλει παραστάσεις ο Δήμος. Όχι άλλα. Όχι άλλα κτίσματα. Και εδώ να πούμε και ένα μπράβο στη Μαρία. Έτσι, όχι άλλα κτίσματα, σταματήστε. Και ούτως ή άλλως, και τα νησιά έχουν συγκεκριμένες αντοχές και ανοχές επισκεψιμότητας. Ήδη διάβαζα στο εξωτερικό, έχουν αρχίσει και βάζουν όρια. Τόσους επισκέπτες την ημέρα αντέχει η περιοχή, τόσο θα πηγαίνουν. Και αυτομάτως η αξία η τουριστική ανέβηκε. Αυτό το ανεξέλεκτο. Μπείτε σε ένα πλοίο και βγείτε όλοι. Και δεν πήρε που να είναι και μην μείνετε πουθενά. Ναι, και δεν αντέχει. Μα αυτό δεν αντέχει ο τόπος. Η πρόοδος καταπίνει τις Κυκλάδες. Ακριβώς. Δεν είναι πρόοδος. Ναι, γι' αυτό είπα εντός εισαγωγικών. Πολλών εισαγωγικών. Και χωρίς εισαγωγές. Και χωρίς εισαγωγές. Εάν δεν προστατεύσουν οι ίδιοι ντόπιοι το κύριο εισόδημά τους, γιατί το άλλο το οποίο συμβαίνει, αυτά τα δύο χρόνια που διαπίστωσα ζώντας στις Κυκλάδες και χειμώνα, γιατί είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις για το καλοκαίρι. Για το χειμώνα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Έχουν εγκαταλείψει οι ντόπιοι στις Κυκλάδες τα πάντα. Ασχολούνται μόνο με τον τουρισμό. Έχουν εγκαταλείψει τα πράγματα. Τώρα, το να έχει ο άλλος ένα κοπάδι με 5 γιδούλες ή να βγάζει λίγο τυρί για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος ή για να έχει ένα χόμπι να του περνάει η ώρα. Αυτό δεν είναι παραγωγή. Όχι, βέβαια. Δεν κάνει εξαγωγή. Μόνο ένα δυο, νομίζω, κάνα δυο είναι που κάνουν. Τίποτα δεν είναι. Η παραγωγή είναι. Τώρα μην κορδευόμαστε. Όταν μιλάμε για παραγωγή, μιλάμε για παραγωγή. Τώρα να πουλήσει και 10 κιλά τυρί στου υπολείπου δεν σημαίνει τίποτα. Όχι, μόνο για του δύο πιστοποιημένου. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το οργανώσει λίγο καλύτερα ο συνεταιρισμό τη Φωλεγάνδρου, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι συνεταιρισμοί φθήνουν πλέον, έχουν αρχίσει και χάνουν την δύναμη. Οι συνεταιρισμοί, επειδή είμαστε και κάποιες ηλικίες, βιώσαμε πώς μπλέξαν όλοι με τους συνεταιρισμούς. Το έχω κάνει μάθημα στο Πανεπιστήμιο, το έχω κάνει εργασία, το έχω ζήσει στη ζωή μου την επαγγελματική καριέρα. Οι συνεταιρισμοί ήταν, δώστε μας λεφτά από την Ευρώπη. Και να ζήσουμε. Κάτι να κοροϊδέψουμε. Και βλέπουμε τις καταλήξεις όλων αυτών. Οπότε, γυρίζοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να γίνουν πραγματικά επαγγελματίες του τουρισμού όλοι. Αλλιώς το παιχνίδι χάνεται. Έτσι. Έχουμε χάσει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Διεθνώς, ακούσα ένα Τουρκετζία.
Ναι. Αυτό το Τουρκετζία. Είναι φοβερό. Το Αγίου Πελάγους που κοντάστηκε. Φανώς, αλλά έχουμε χάσει πάρα πολύ την αεροπλοεία. Όλοι πάνε, ο Βενιζέλος δεν είναι αυτό που νομίζαμε. Ναι. Κωνσταντινούπολη παίζει. Ναι. Όλοι όπου θέλουν να ταξιδέψουν στον πλανήτη περνάνε μέσα από την Κωνσταντινούπολη. Θα πω ότι αλλιώς τα είχαμε φανταστεί. Άρα πρέπει να πουλήσουμε έξυπνα το προϊόν μας. Εάν συνεχίσουμε αυτή τη λογική και το βιώσαμε και εμείς και το βιώνουμε, δεν μπορεί με το που ξεκινάει η τουριστική περίοδος ότι μας να κατεβαίνουν στα πάντα. Στα πάντα. Δηλαδή το χειμώνα πέφτει και ξανά. Έτσι. Και επιτέλους ας καταλάβουμε όλοι, εγώ δεν είμαι στον τουριστικό χώρο, αλλά και βάζω το πρώτο πληθυντικό για να μην βγάλουμε κανένα απ' έξω. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι ο άλλος ο τουρίστας Αμερικανάκι. Δεν είναι ηλίθιος. Και μάλλον δεν έχω καταλάβει και κάτι άλλο, το οποίο είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή που είχατε φιλοξενήσει. Έτσι, ότι ακόμα κάποιοι δεν έχουν κατανοήσει τη δύναμη του διαδικτύου. Διότι όταν θα φύγει ο τουρίστας από την Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Φολέγαδρο, την Ήο, τη Σίκινο και θα κάνει κακή κριτική, αυτή έχει αποθήσει όλο τον πλανήτη σε ντε-τε. Νομίζω είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ήθιστε να λέγετε στον εμπορικό κόσμο. Ένας ευχαριστημένος πελάτης θα σου φέρει 2-5, ένας δυσαρεστημένος θα σου διώξει 10-20. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε... Τα μεγέθη, η καταναλογία είναι... Φυσικά. Οπότε θα αρχίσουμε και εδώ αρχίζουν παράλληλα λάθη. Δηλαδή, συρρυκνώνεται η τουριστική περίοδος. Ο Μιχάλης ή η Μαρίνα ή η Φωτεινή λένε εγώ θέλω να βγάλω 100, αφού δεν μπορώ να τα βγάλω από τους 20, θα τους βγάλω από τα 10. Ή, καλά, από τον ένα. Από τον ένα. Αυτά όμως είναι λάθη, θα χάσει και τον ένα τελικά. Θα τους χάσει όλους. Και εδώ οδηγούμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Ακριβώς. Διότι όσο λίγο μικρότερη τουριστική περίοδος, τα προσδοκόμενα ωφέλη επιμερίζονται σε λιγότερους, άρα είναι μεγαλύτερα και πολλές. Πολλές οι επιχειρήσεις ακριβώς, πάρα πολλές. Γι' αυτό χάρηκα αυτό που διάβασα για τη Σύφνο που είπε όχι άλλο κτίσιμο. No more, μέχρι εδώ. Έτσι. Και το, γιατί διαβάζουμε όλοι, πλέον η πληροφόρηση, όσο κι αν είμαστε στην 106η θέση στον πλανήτη, στη δημοσιογραφία, και όχι άδικα, όχι άδικα, γιατί παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν αντέχεται η ελληνική τηλεόραση, πρέπει, έτσι είναι τρόμος, έτσι, για τηλεόραση. Λοιπόν, επάξια έχουμε την 106η θέση και απορώ γιατί είμαστε και τόσο ψηλά. Εδώ έτσι λίγο να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Γι' αυτό και μένουμε σταθερά στο NSTV Live, γιατί έχουμε την απόλυτη ελευθερία να διαχειριστούμε την εκπομπή όπως θέλουμε εμείς. Να ευχαριστήσω τον επικεφαλής μας, τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, διότι αυτό επειδή είναι κάτι το οποίο... Επειδή τυχαία συνεπώνυμος, δεν έχουμε κανένα. Όχι, αλλά θα πρέπει να σας φυσικά, όπως και τον Παναγιώτη Κωνσταντίνη. Αλλά δεν έχει καταλάβει κανείς στην Ελλάδα, για να το ολοκληρώσουμε, αυτό ακριβώς. Κάνε ό,τι θες. Ξέρουμε τα πρωτόκολλα του καναλιού, εντάξει, της αξιοπρέπειας, της αξιοπιστίας, ναι, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα μας δίνει το ελεύθερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να είμαστε και υπεύθυνες και υπόλογες εμείς, χωρίς καπελώματα, χωρίς να επισκιάζεται η δική μας δράση και να μπορούμε έτσι, να προφανώς, βγαίνουμε προς τα έξω αληθινά. Και ο άνθρωπος να συγκυρίσει το κανάλι του. Γιατί δεν έχει καταλάβει, δεν έχουν καταλάβει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό το έχουν καταλάβει, ότι πλέον αυτό εδώ είναι φορητή δημοσιογραφία. Είναι όλοι με ένα κινητό, τραβάνε και την ίδια ώρα γράφουν και την ίδια ώρα ανεβαίνουν στο διαδίκτυο και το ξέρουν. Όλοι. Δεν μπορείς να λες ψέματα πια. Όχι, φαίνεται. Για να γυρίσουμε ναι, στο προηγούμενο θέλω να πω αυτό, θέλω, το οφείλουμε, γιατί να λέμε για τα παιδιά του νησιού ότι πρέπει να δουν μπροστά και θα πούμε λοιπόν για ένα τέτοιο παιδί, την Καλλιόπη Μαρνάκη, η οποία είδε μπροστά. Και να πούμε τις ιδιότητες της, γιατί είναι ένα υπερταλαντούχο άτομο.
Τα διαβάζω έτσι όπως τα πριν βρήκα... από τις ιδιότητες της, τις οποίες έχει αναρτήσει. Είναι και ένα εξαιρετικό παιδί. Επειδή έχουμε και επαφή έτσι προσωπική, δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει τη στέλνουμε την αγάπη και την καλησπέρα μας και, και στην Καλλιόπη και στον Μιχάλη του Μαρινάκη και στην Καλλιόπη του Μαρινάκη. Λοιπόν, ίδιο επίθετο, καμία συγγενεία μεταξύ του. Λοιπόν, έχουν, η Καλλιόπη είναι... ποιότητα, έχουν συγγενεία αυτήν της ποιότητας του ανθρώπου. Συνέχιση. Είναι πιανίστα, μονοδός, γραφίστρια, συνθέτης, ζωγράφος, βίντεο editor, καθηγήτρια μουσικής εικαστικός. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και φέτος στη Φολέγανδρο οργανώνει μια προσωπική της έκθεση. Ξέρουμε πότε θα γίνει. Δεν έχω ενημέρωση ημερομηνία. Καλλιόπη, περιμένουμε να μας ενημερώσει το χώρο και τη ημερομηνία. Οπωσδήποτε. Και είναι μια κοπέλα πολύ νέα. Αλλά και η αδερφή της είναι εξίσου ταλαντούχα, μουσικός και δραστηριοποιητής στο Λονδίνο. Ναι, τι υπέροχα. Συγχαρητήρια και στα δύο τα κορίτσια. Και στα δύο και στους γονείς. Ναι, μιλάμε για... Αλλού ξεκίνησαν τα παιδιά. Τα παιδιά της Φολεγάνδρου, όπως και όλο το κυκλάδι, έχουν ταλέντα και έχουν ικανότητες. Το θέμα είναι οι γονείς τους να μην τα σπρώξουν προς τα ταλέντα τους, να μην τα παγιδεύσουν τον τουρισμό, ότι εντάξει έχουμε δουλειά, καθίστε εδώ. Έτσι. Κοίτα, επειδή μας ακούνε και ξέρουν εκείνοι οι οποίοι μας ακούν για ποιο άτομο μιλάμε, ο πατέρας της, ο Γιάννης, ο Ιωάννης ο Μαρινάκης, ο δάσκαλος νούμερο 2 για την απάνω μεριά, ήταν άξιος διάδοχος του δικού μας πατέρα, ήταν το πουλέν του, ήταν το παιδί το οποίο, κοίτα να δεις τώρα, τέλος πάντων, αυτό το παιδί το πήρε ο πατέρας μας και το πήγε στη Μήλο, για τότε, που δεν υπήρχε παρά μόνο δημοτικό στο νησί. Για να το γράψει στο γυμνάσιο. Για να, ναι, εκεί όπου... Γιατί είδε ότι έπρεπε να συνεχίσει το παιδί, είχε ταλέντο στα γράμματα. Ναι. Και οι γονείς όμως του παιδιού αυτού, το οποίο ήταν μοναχοπαίδι, δεν υπέπεσαν στο σφάλμα να πέσουν στην παγίδα, να το κρατήσουν. Θέλεις για τα χωράφια, θέλεις για τη δουλειά του πατέρα, το οποίο ήταν και οικοδόμος. Όχι. Του άνοιξαν τον δρόμο, τους ορίζοντες. Και ήταν μιλάμε... άλλη εποχή. Έτσι. Τώρα συζητάμε τι, πριν 40 χρόνια, 50. Είναι περισσότερο. Περισσότερο. Εντάξει, τότε εντάξει. Λοιπόν ούτε τουρισμός υπήρχε, ούτε ανάπτυξη, ακόμα ήταν τόπος εξορίας. Ο πατέρας του είχε στρωμένη δουλειά, τηρουμένου των αναλογιών, ναι. Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος να μην και περιουσία, μόνο εντάξει να τα πούμε τώρα. Τα ξέρουμε όλα. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν έμεινε στα έτοιμα, στα εύκολα, αναμετρήθηκε άλλαξε, με τις καταστάσεις και... Άλλαξαν οι κυκλάδες, μιας και ξέρεις και την ιστορία πολύ καλύτερα από μένα. Από ρωμαϊκών χρόνων Φολέγανδρος ήταν τόπος εξορίας, μέχρι πρόσφατα και επί Χούντας ήταν τόπος εξορίας, ξαφνικά έγινε τόπος χάι τουρισμού. Φυσικά. Και μπράβο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παγιδευτούμε μόνο έτσι, με μόνο καλλιέργεια. Βέβαια. Έτσι. Και επειδή μιλάμε για συγκεκριμένο άτομο, αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος, είχε τις ίδιες αυτές ανησυχίες τότε. Και πήγε παραπέρα και έκανε το ίδιο και με τα παιδιά του. Και υπάρχει αυτή η συνέχεια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και την αγάπη μας, βέβαια. Και το σεβασμό μας, γιατί έχει προσφέρει εξαιρετικό και εξαίρετο έργο στην απάνω μεριά. Ως δάσκαλος, ναι, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, κάνουν υπερήφανους διπλά, τριπλά. Ακριβώς και είπατε το κρίσιμο όρο, δάσκαλος. Έτσι. Εκτιμούσαν λοιπόν τότε το δάσκαλο και δεν είναι τώρα όπως γίνεται στις Κυκλάδες που μας βγάζουν μαζεύτε τα και φύγετε. Λες και σας δίνω διαζύγιο ένα πράγμα στα παιδιά. Τώρα εγώ θα γίνω η κακιά πάλι γιατί αυτός είναι και ο ρόλος μου εδώ. Όχι, ο συγκεκριμένος δάσκαλος είχε να αντιμετωπίσει και άλλες καταστάσεις αντίξωες. Το διατυπώνω κόμψα και το αφήνω ναι. Εδώ. Λοιπόν, γιατί εμείς... Δεν τα βρήκε στρωμένα. Όχι ιδιαίτερα έντονα στη Φολέγανδρο και είναι και διαχειρίσιμη κατάσταση στα νησιά, ξέρετε, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο αυτοκίνητο και... Στην ναι, παραλία, σας το είχα αναφέρει, σε διπλανό νησί πολύφερνο. Ο άνθρωπος ήταν με τις βαλίτσες στο παγκάκι και τον μαζέψανε, του ανοίξαν το σχολείο να δουν τι θα κάνει. Γιατί έχει αρχίσει και καλλιεργείται αυτή η νοοτροπία. Τι να τον κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο, αυτό ναι. Το παιδί έχει δουλειά, έχει μεροκάμα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Αλλά
επειδή τα μηνύματα έρχονται και για όσους ξέρουν να τα διαβάζουν, η ονή δεν είναι καλή. Λοιπόν, γιατί επαναλαμβάνω, δεν διαχειριζόμαστε σωστά την κρίση, γιατί δεν είναι επαγγελματίες τουρισμού. Και αν η ονή δεν είναι καλή, να προσέξουμε, γιατί μπορεί να φτάσουμε να παίζουμε σε τραγωδία του Σοφοκλή. Είναι πολύ εύκολο, το είπαμε, ξέρετε, έχει παρασύρει το ένα, παρασύρει το άλλο. Δηλαδή διάβαζα, επειδή διαβάζουμε, άρχισαν να αρχίσει στην Κρήτη και γκρινιάζουμε. Αλλά περιμέναμε, πώς το είπε ο πρόεδρος των, των τουριστικών επιχειρήσεων της Κρήτης, αφήξεις έχουμε, τουρίστες δεν βλέπουμε. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Στα Δωδεκάνησα έχουν αρχίσει και ακυρώνουν μαζικά οι Βόροι. Αυτό που λέω, έλεγα πριν, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Είμαστε πλέον παγκόσμιο χωριό. Δεν υπάρχει, θα μείνει δυσαρεστημένος ο Ισπανός τουρίστας, λέω τώρα, και ναι, θα μείνει στον Ισπανό τουρίστα, άντε και στην παρέα του. Ναι. Γκρινιάζει ο Ισπανός τουρίστας και το μαθαίνει άλλο στην Ιαπωνία και την ίδια ώρα. Το κακό. Έτσι. Μαντάτο, το κακό. Ακριβώς. Λοιπόν, εάν δεν φροντίσουμε το τουριστικό προϊόν, γιατί δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες, αρπαχτές. Υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, επαγγελματίες. Ναι, έχουν κάνει επενδύσεις. Και έχουμε και στη Φολέγανδρο. Και έχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται το καλοκαίρι για σεζόν, αλλά να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, να κάνουν κάτι και για το χειμώνα. Δεν είναι όλοι της αρπαχτής. Αλλά όπως ξέρετε, στην οικονομική θεωρία υπάρχει το κακό νόμισμα διώχνει το καλό. Είναι πανάρχια αυτά στην οικονομική θεωρία. Και ο κακός επαγγελματίας, έτσι, εξαφανίζει τον καλό. Μαζί με τα ξερά και έρχονται και τα χλώρα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, και το λέω για πολλωστή φορά, πιθανώς γίνεται κουραστικός, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν ηλίθιοι πελάτες. Πλέον ο πελάτης στον πόλη, ας σας πω κάτι, το έκανα και εγώ. Πήγα κάπου, λέω ευχαριστώ, το πλήρωσα, δεν είπα κουβέντα, δεν θα με ξαναδείτε. Και έχουμε φύγει και από την εποχή που ερχόταν ο τουρίστας και βολευόταν με τη σαλατούλα και το μεζεδάκι που έφτιαχνε η μαγείρισα στο καφενείο παραδοσιακά με το ελάχιστο το παραδοσιακό. Πλέον πληρώνουν και έχουν απαιτήσεις. Θέλουν να είναι value for money. Να έχετε αποδοτική αξία το. Γιατί όταν ο ξαδερφός του ή ο φίλος του ή ο συγγενής του θα ακούσει ότι πήγε στη Μαρμπέγια. Ή πήγε στην Κροατία. Ή πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα για την Κροατία τώρα, επειδή πήγε έχω κάπου ιδίαν αντίληψη. Και μεταφέρουν μετά τις εμπειρίες τους. Εγώ γιατί πήγα εκεί. Δεν θα ξαναπώ τώρα. Και εκεί δεν είναι φθηνά. Όχι, αλλά είναι το service, είναι έτσι, το value for money. Κοίταξε. Δεν φθηνά, μην νομίζω ότι είναι. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω να μιλήσω για άλλες περιοχές, ειδικά όμως για την Κροατία. Θα πω ότι είναι και πιο φθηνά. Και βρήκανε καλύτερη εξυπηρέτηση και εξίσου ωραία μέρη όπως μου μετέφεραν. Και δεν είμαι μία η οποία έμαθε κάτι τυχαία από έναν τυχαίο. Για όσους με γνωρίζουν, καταλαβαίνουν σε τι αναφέρομαι. Για είναι να μία πάγιο. Θέση, να σου πω από την προσωπική μου εμπειρία. Ναι, είναι ένα πάγιο ρεύμα αυτό. Δηλαδή, βλέπω ότι η Πολωνία, η οποία έστελνε πολύ κόσμο εδώ, τώρα έχει μία δυσαρέσκεια, υπάρχει μία δυσαρέσκεια ως προς αυτό και... Καλά, είναι και το ατυχές γεγονός. Δεν πέρα. Είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό, αυτό είναι πρόσφατο, αλλά και νωρίτερα, πω, τι εννοώ, μιλάμε δύο χρόνια πριν. Δεν έχω πάει πουθενά και να με εξυπηρετεί σε μαγαζί ανήλικος. Α, τι? Ανήλικος. Ανήλικος. Πουθενά δεν έχω πάει στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Δεν έχω πάει πουθενά σε κατάστημα. Και εμείς ταξιδεύουμε εκπαιδευτικοί και καλοκαίρι ταξιδεύουμε. Δεν έχουμε περιθώρια. Λοιπόν, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έχω πάει πουθενά στο εξωτερικό. Και υπάρχει ανήλικος. Και ανήλικος για να βγάλει το χαρτζιλίκι του να με σερβεί. Οπότε είναι επαγγελματίας σερβιτόρος. Αυτό κάτι σημαίνει, λοιπόν, κάτι δείχνει. Αυτό και κάτι δείχνει, συνέχεια. Κάτι σημαίνει. Έτσι. Λοιπόν, ο πιτσιρικάς στο 14χρονο, το 15χρονο που παίρνει το δίσκο Yes, what do you want? Και άμα έχει μάθει και μερικά και τα τσάτρα πάτρα. Από το αγγλικό τσάτρα πάτρα. Μας πάει αυτό το τσάτρα πάτρα και το πάνω πάνω. Μας πάει στην πάτρα μου. Μας πάει σε άλλες εποχές. Η ελληνική ταινία με τους τουρίστες στο νησί και τους σκεφτέδες. Δεκαετία 60. Λοιπόν, και αυθόρμητα έρχονται συγκρίσεις. Και
Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, σας λέω, πρέπει να βάλουμε τα όρια. Δεν βάζουμε τα όρια, ή το άλλο το οποίο διάβασα στην Καθημερινή, να αναφέρω την πηγή, ότι βαρέθηκαν οι τουρίστες τους μπράβους στα τουριστικά μέρη. Τους μπράβους. Όπου πας, ο μπράβος, ο φουσκωτός μπροστά, εσύ μπαίνεις, αυτός εσύ δεν μπαίνει. Εσύ πας στην παραλία, εκείνος δεν πάει στην παραλία. Α, στα οργανωμένα. Στα οργανωμένα. Ναι. Λοιπόν, ο προσωπικός έλεγχος. Δηλαδή, και επειδή δεν αρέσω, δεν αρέσει η το γυαλί μου, η φάτσα μου του μπράβου, δεν θα πάω στην παραλία. Ναι. Έτσι. Γιατί λοιπόν, με θεωρεί σύγκλι και δεν θέλω, γιατί ναι, είμαι στα μοντέλα, μην μου χαλάς την πιάτσα και όλα αυτά που λοιπόν, ακούμε. Όλα αυτά τελικά διαδίδονται, εξάλλου, δεν, επειδή τυχαίνει να είμαι στον χώρο, ακόμα στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη του διαδικτύου και πώς το διαδίκτυο, μία influencer έβγαλε κάτι για τη Μύκονο και ακυρωθήκανε την ίδια μέρα πόσες χιλιάδες κρατήσεις. Ναι, γιατί... Μία influencer. Ναι, είδα 16,5 νομίζω δις κατέπινο τζίρος παγκοσμίως, έτσι τζίρος για του influencer. Ας ξυπνήσουν. Για σε τώρα στους μην έργη κάποια στιγμή ο πατέρας μου. Ο παπάς το είχε πει, ή μας είχε πει ότι το έχει πει κάποιος άλλος. Χτίζουν, στο τέλος περιστερώνες θα γίνουν. Όχι, αυτό το είχε πει ένας ο αδερφός του πατέρα μας και πρόεδρος στην κοινότητα της Απάνω Μαριάς, ο Απόστολος Ευχαριστηναίος, άλλη μια προσωπικότητα του τόπου η οποία έχει προσφέρει Ναι, παιδιά, εγώ στα 2 χρόνια τρελάθηκα με το τι κτίζουν στις Κυκλάδες. Δηλαδή είναι απίστευτο. Εγώ γιατί κάθε χρόνο που πάμε, βλέπω χτισμένα πράγματα και λέω πότε αυτό, α, το χειμώνα, αυτό και γυρνάς κάθε χρόνο πας και βλέπεις τη χώρα λίγο μεγαλωμένη. Πιο... Ναι. Και θα σας πω και τι είχε πει ο πατέρας του πατέρα μας και του θείου μας, δηλαδή ο αείμνηστος Βίκτορας Καριστενέος, μια ιστορική προσωπικότητα της Ελλάδας αυτός, γιατί ήταν στην κατασκοπία, θα κάνουμε αφιερωματική εκπομπή, για την ιστορία της Ελλάδας σημαντικός. Λοιπόν, ας πούμε να πω κάτι, ότι να, εκεί η στροφή η οποία οδηγεί στην απάνω μεριά, στο πρόβαλμα, με την κλίση την οποία έχει, ήταν δική του ιδέα και όταν το πρότεινε, όταν έφτιαχνε τον δρόμο, του λένε γιατί να την κάνουμε, λένε, τους λένε να την κάνετε με τους έδειξε με κατηφόρα, γιατί ο άνθρωπος έχει τελειώσει και σχολαρχή. Α, γιατί, και τους λέει για να περνάει το αυτοκίνητο. Κοιταχτήκαν μεταξύ τους και είπαν, τρελάθηκε ο γεροπρόεδρος, αυτοκίνητο στη Φολέγανδρο, και τους είπε τότε, σας άκουσα. Σας λέω λοιπόν ότι θα έρθει η μέρα κατά την οποία τα αυτοκίνητα θα είναι περισσότερα από τους ανθρώπους στη Φολέγανδρο και τα δύο χωριά θα ενωθούν. Έτσι. Καλό είναι ως Ελλάδα, γιατί ζούμε από τον τουρισμό ως Ελλάδα. Αυτό είναι αφορικό σχόλιο. Έτσι, να προσέξουμε το προϊόν μας. Πολύ. Γιατί... Πολύ, γιατί αυτό είναι εκείνο το οποίο έχουμε. Είπαμε, η βαριά μας βιομηχανία, είπαμε, και όταν και από επίσημα υπουργικά χείλη ακούγεται ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Έτσι, όπως είπε. Είναι ανησυχητικό. Δεν ήταν μια εκπομπή με άρωμα εκλογών, αλλά μια εκπομπή με άρωμα τουρισμού. Όχι, είναι και μια εκπομπή με άρωμα εκλογών, γιατί τίποτα δεν είναι έτσι μετέωρο και ασύμφωνο. Όχι, τώρα το πετάω. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα κόμματα δεν ξέρω, συμπαθάτε με, αλλά τα ελληνικά κόμματα όχι, κάπου έχουν μείνει σε κάποια άλλη δεκαετία. Μιλάμε για τις νοοτροπίες βάσει των οποίων κτίζονται πολιτικές. Λοιπόν, διότι αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι οι νέοι, της Φολεγάνδρου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης... Αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος από αυτούς να είναι ο δήμαρχος του κάθε τόπου. Ναι. Να είναι στο δημοτικό συμβόλαιο. Και θα την ασκήσουν με αυτά τα μυαλά, όπως λέμε. Και θα πρέπει να ψηφίσουν, να επιλέξουν έναν αρχοντά τους, αν δεν είναι ή κάποιοι από αυτούς οι ψήφοι. Δεν είναι μόνο το εκλέγεις, είναι και το εκλέγεις. Το εκλέγεις λοιπόν με ποια κριτήρια. Και όλα γυρίζουν στο ίδιο που ξεκινήσαμε την πρώτη μας συνάντηση. Παιδεία. Παιδεία. Άρα. Το πρώτο που πρέπει να φροντίσουν όλοι, όχι στις Κυκλάδες μόνο και στα Τουρκία, σε όλη την Ελλάδα, είναι παιδεία. Ναι, οι άνθρωποι που έχουν παιδεία θα διαχειριστούν και την κρίση, θα διαχειριστούν και μια δυσκολία, θα βρουν και την λύση που πρέπει. Έτσι. Τώρα, όταν είμαστε, δεν ξέρω τι να κάνω, θα σου το διαχειριστούν οι άλλοι, για το δικό τους συμφέρον. Ναι. Θα σου κάνουν άλλοι κουμάντο. Θα σου δίνουν οδηγίες και θα ακολουθείς. Ναι. Και μετά καταδικάζεις και τον εαυτό σου να σε κυβερνούν κατώτεροι σου.
Και αυτό γίνεται. Έτσι, ε, αυτά, και δεν τα έχω πει εγώ αυτά. Τα έχει πει και ο Πλάτωνας. Το ξέρω. Γι' αυτό δεν τα έχω πει εγώ αυτά. Άριστα, παιδιά. Λοιπόν. Να τα αφήσουμε αυτό γιατί η ώρα είναι. Όχι, δεν έχουμε πει κάποια σημαντικά πράγματα για την επικαιρότητα. Είναι και για τις εκλογές να πούμε δύο πράγματα. Λοιπόν, πες εντάχει εσύ. Εντάχει λοιπόν, γιατί τίποτε είπαμε δεν είναι έτσι. Όπως λέμε ξεκάρφωτο. Ανέφερες πριν και εσύ τη γυναικοκτονία στην ΚΟ. Λοιπόν, υποσχέθηκα διαδικτυακά ότι θα έχω μία αποκλειστικότητα. Να πω λοιπόν ότι για την πολωνική κυβέρνηση είναι μείζονος σημασίας για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους, να το λοιπόν η πολιτική πάλι, να εξιχνιαστεί στο έπακρον και να αποδοθούν πλήρως οι όποιες ευθύνες, γιατί υπάρχει ένα άλλο υπόβαθρο, το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω και περισσότερα, λέω όμως αυτό, υπάρχει μια ικανοποίηση στην πολωνική κυβέρνηση για το πώς ανταποκρίθηκαν τόσο το ελληνικό κράτος όσο και η ελληνική αστυνομία, και εδώ πρέπει να τους ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην ελληνική αστυνομία του εγκληματολογικού, πώς εξιχνιάστηκε σε μεγάλο βαθμό και βέβαια και τους ανθρώπους της μικρής κοινωνίας, αλλά και εδώ θα βάλουμε μέσα και το προσφυγικό, και αυτόν τον άνθρωπο από το Πακιστάν, γιατί είναι αυτή η ξενοφοβία, έτσι, ναι. Λοιπόν, ναι, ο οποίος συνεισέφερε τα μέγιστα σε αυτή την υπόθεση, ένας άνθρωπος του μεροκάματου, της ανάγκης, οικονομικός μετανάστης, τον περιμάζεψε επειδή δεν είχε που να μείνει ο άλλος. Δεν ήταν φίλοι, απλώς το έδωσε στέγη. Από το ελάχιστό του έδωσε το κάτι. Φοβήθηκε βέβαια ο άνθρωπος να μην βρεθεί βλεγμένος. Παρ' όλα αυτά, ξεπέρασε τους δισταγμούς του και συνεισέφερε, είπαμε, τα μέγιστα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι και ως κοινωνία πρέπει να τον επιβραβεύσουμε και όχι μόνο με λόγια, σε αυτόν τον άνθρωπο να δοθεί ό,τι τυχόν έχει χρειάσει. Μας πιάσει ξενοφοβία, έτσι, γιατί οι περισσότερες γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες, δεν καταλαβαίνω αυτό το μόνο. Το γυναικοκτονία. Δεν τον αποδέχομαι. Ναι, κοίταξε, το προσδιορίσα πέρι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αυτός έχει κυριαρχήσει. Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Ανθρωποκτονία. Αλλά οι περισσότερες έχουν γίνει από Έλληνες. Από Έλληνες. Ακριβώς. Και εγώ το είπα γυναικοκτονία, γιατί το προσδιορίζω περισσότερο. Προφανώς εντάσσεται στο μεγάλο πλαίσιο τη ανθρωποκτονία. Και κάποια γεγονότα που έχουν γίνει σε πιο νότιο μεγάλο τον τελευταίο καιρό, Έλληνες, Ελληναράδες, Μουστακλάδες. Βέβαια. Όχι, απλά κάνουμε εδώ το δικηγόρο. Εμείς υπάρχει ξενοφοβία ότι όλοι αυτοί, τα δικά μας δάκτυλα, η Καμίλα δεν κοιτάει ποτέ την καμπούρα της. Και σήμερα που διάβασα κάτι τραγικό στη Γαλλία που με έβγαλε από τα ρούχα μου. Έτσι, πάλι. Που κάποιος εκεί νάρκωνε τη σύζυγό του και την εξέδιδε να πούμε. Ωραία πράγματα. Ωραία. Έτσι. Είναι γενικώς, αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, και ως πατέρας δύο κοριτσιών κατανοώ την φοβία. Γενικώς υπάρχει μια νοοτροπία ότι άντρας είσαι, κάνει ό,τι θέλεις. Ναι. Την οποία τη συντηρούμε στην Ελλάδα. Μην βγάζουμε απ' έξω την ουράνα. Όχι βέβαια. Δηλαδή ο ίδιος πατέρας πώς μεγαλώνει το γιο και πώς μεγαλώνει την κόρη. Υπάρχει έναν έκδοτο. Έναν έκδοτο το οποίο κυκλοφορούσε έτσι εβραίος, έψουν νομέρα. Να μην συλληφθεί αυτός ο ναι, γι' αυτό ακριβώς. Ήταν την προηγούμενη δεκαετία, την προπροηγούμενη. Ότι, ναι, η κόρη μου παντρεύτηκε ένα καταπληκτικό παιδί, της κάνανε τα χατήριακά αυτά. Ταξίδια, ναι, τα έχει όλα, καλοπερνάει. Ναι, αυτά. Ο γιος μου έχει πάρει μία που τον τρέχει από εδώ, από εκεί, του ζητάει. Θέλει ταξίδια, θέλει λούσα. Δηλαδή, ναι. Δύο μέτρα, ναι, και δύο σταθμά, ναι. Όχι βέβαια. Εντάξει. Ή να το πούμε και αντίστροφος μπορούσε να διατυπωθεί. Ναι. Ο γιος μου έχει μία κοπέλα ίση, δεν ακούμε τη φωνή της. Ναι, και ας πούμε και καλά, ας πούμε ο γιος, ναι, περνάει καλά. Η κόρη σου έχει ένα που τη θέλει να μην μιλάει, να μην. Ναι. Είναι αυτά τα. Ναι, πάλι όμως γυρνάμε
στην παιδεία. Διότι ένας άνθρωπος με παιδεία. Ένας κύκλος. Όλα γυρνάνε στην παιδεία. Από τη στιγμή που υπάρχει παιδεία, ξέρει πολύ καλά ο γονιός πώς θα διαπαιδαγωγήσει το παιδί του να σέβεται και τον άντρα και τη γυναίκα και τη διαφορετικότητα. Γιατί πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα, όποια είναι αυτή. Και τέλος, δεν το συζητάμε αυτό. Εκεί μπαίνει τελεία. Τελεία. Ούτε ο καθένας θα αυτοπροσδιορίζεται και είναι δικαίωμά του και δεν έχουμε εμείς τίποτα πάνω σε αυτό να πούμε εντελώς. Να μην φοβόμαστε το αλότριο, την αλωτρίωση. Άρα φοβόμαστε. Είναι θέμα παιδείας. Άρα λοιπόν να πω λοιπόν το παράπονο, να γυρίσω στο παράπονο των εκπαιδευτικών των κυκλάδων. Άντε πάλι να μας σέβεστε. Να μας σέβεστε. Δεν μας σέβονται. Γι' αυτό και έγραψα λοιπόν τότε, αφού δεν μας σέβονται στις κυκλάδες, ας κάνουμε τηλεκπαίδευση. Αφού δεν μας θέλουν. Να κάθεσαι και στα σπίτια. Να κάθομαι στα σπίτια μας. Να έχετε έξοδα. Να του λέμε Κωστάκι μου, Γιωργάκι μου, Μερούλα μου, άνοιξε την οθόνη να δω ότι δεν κοιμάσαι στο κρεβάτι. Και να κάνουμε ότι τους κάνουμε μάθημα και να κάνουν ό,τι μας παρακολουθούν. Ναι, αυτά. Έτσι, αφού δεν μας θέλουν. Να παίρνουν και 20, να παίρνουν και το λύκειο. Βέβαια. Και γράφουν 10 στις πανελλαδικές. Ποιο? Να περνάνε το λύκειο με 20 και να γράφουν 10 στις πανελλαδικές. Αυτό σου το κατάλαβα. Ούτε 10, ε. Να πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Γιατί. Και αυτό το διάβασα με το κοινοποίησης προχθές ότι είχαν μεγάλη επιτυχία στα γραπτά. Τεράστια τραγική αποτυχία. Σε σχέση με τα πολιτήρια. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι. Νομίζω το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι τουριστικές περιοχές πατώνουν στις πανελλαδικές. Έτσι. Αυτό. Κάτι σημαίνει, δεν είναι τυχαίο. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια, όσο και να θέλουμε να λέμε ότι γίνεται δημιουργική μαγειρική και όλα τα σχετικά. Οι αριθμοί δείχνουν την αλήθεια. Τι δημιουργική μαγειρική, δεν υπάρχει. Οι αριθμοί σου λένε, δεν είναι τυχαίο ότι αν πάρουμε τις με υψηλού κοινωνικού στάτους σχολές, από ποιες πόλεις μπαίνουν, από πού μπαίνουν, από μεγάλες πόλεις. Μπαίνει κανένας ιατρική από εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας και γίνονται πανηγύρια. Ναι, γιατί ναι. Έτσι. Ναι. Είναι ένας, ξεχωρίζει. Έτσι. Ναι, αυτό που λέει. Ιδέες, γιατί χάνεται αυτό, το έλλειμμα παιδείας, ότι χάνεται το μέτρο, ότι γίνονται υπερφύαλοι υβριστές, γιατί θολώνει το μυαλό η Άτη, γιατί τώρα πάω στον Εσχύλο, καλύβω, εντάξει. Λοιπόν, και έχουμε αυτά, με αυτές τις συνέπειες. Προφανώς. Άρα, παιδεία, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν θα ξαναρθώ στην εκπομπή απευθυνόμενος λοιπόν προς κυκλαδίτες, σας παρακαλούμε, στηρίξτε μας τους εκπαιδευτικούς. Θα ξανάρθει στην εκπομπή με άλλη ιδιότητα όμως πλέον. Δεν ξέρω. Αλλά... υπάρχει και το Skype. Έχουμε... από πάνω θα μιλήσουμε. Κάποιες συμφανεύεις. Στηρίξτε τους εκπαιδευτικούς. Όχι, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα γύρισμα και θα είναι. Ναι. Στηρίξτε, σας παρακαλώ, τους εκπαιδευτικούς. Μορφώνουν τα παιδιά σας, τους κάνουν πολίτες, τους δείχνουν διεξόδους, τους δείχνουν δρόμους, τους μαθαίνουν να σέβονται ο ένας τον άλλον. Έτσι. Οπότε στηρίξτε τους. Δεν είμαστε βάρος στα νησιά. Είμαστε αυτοί που δείχνουν το δρόμο στα παιδιά σας. Όχι, εσείς κάνετε τη συσάρθεια για να τα ξέρουμε. Γιατί τώρα κοίταξε, να είδα και μία ανάρτηση ενός δικού μας παιδιού, ο οποίος εργάζεται. Εγώ με το μικρόφωνο έχω θέμα. Εργάζεται στο Δήμο. Είναι ο Δημήτρης ο Μαρινάκης. Ο οποίος είναι το δεξί και αριστερό χέρι και δεξί και αριστερό πόδι της Δημάρχου, του Δήμου. Εκπληκτικό παιδί ένας, και πολύ ικανός σε ό,τι καταπιάνει. Εξαιρετικός ως χαρακτήρας, εξαιρετικός ως χορευτής, τον ευχαριστούμε. Ευγενικό γιατί παιδί και σε ό,τι καταπιάνεται, χειρονακτικά είναι απίστευτο. Αποτελεσματικός και χορευτικά, να το πούμε και αυτό. Ναι. Είναι αυτό το οποίο έχω πει άπειρες φορές, πόσο πολύ κρατάει το χρώμα. Ετοιμάζουμε εκπλήξεις ευχάριστες. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έκανε μία ανάρτηση αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο χαμηλών τόνων, ο τόσο αποτελεσματικός, ο οποίος είναι του μέτρου, ο οποίος δεν τραβάει τίποτα στα άκρα, δηλαδή πραγματικά μηδενάρα. Και είδα ότι έγραψε, παρακαλώ τους γονείς, μαζέψτε τα παιδάκια σας. Μαζέψτε τα παιδιά σας. Μαζέψτε τα παιδιά σας, ναι. Διότι πήγε ο άνθρωπος, μία μπορεί να κάνει τη δουλειά του και τα βρήκε κατεστραμμένη. Καμένη στη σκούπε. Ναι. Σπασμένος κάδος. Ναι. Δηλαδή. Και εν είδη αστεϊσμού, κάποιος το έγραψε από κάτω, αφήστε τα παιδάκια να δουν. Λοιπόν, φιλοπαίγμονες ενού παικτής, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή δεν αστειευόμαστε με τέτοια πράγματα, γιατί αν αυτός ο οποίος έγραψε αυτό το σχόλιο έβλεπε να το έχουν καταστρέψει το κάτι,
το αμάξι ένα παιδάκι πούμε, που δεν θα λειτουργούσε έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πω για να το πω, αντίλογος για τον αντίλογο, έτσι. Ο σεβασμός της δημόσιας περιουσίας πάλι είναι θέμα παιδεία. Θα σας πω ό,τι και να συζητάμε είναι θέμα παιδεία. Ναι. Θέλετε να συζητήσουμε για παιδεία, λοιπόν. Βγάζει απόφαση ο Δήμος και λέει ότι από το Δημαρχείο και μέσα η κίνηση επιτρέπεται 7 με 1 το πρωί, 7 με 1 το μεσημέρι για τροφοδοσία και μετά απαγορεύεται. Και. Την έβγαλε, δεν την έβγαλε την απόφαση και. Ο Δήμος. Λοιπόν. Ό,τι θέλετε γίνεται. Γι' αυτό και είπα, έγραψα ένα σχόλιο, βάλτε μια μπάρα που θα την κλειδώνεις και θα μπαίνει κανένας. Και θα είναι καλό και για τον τουρισμό. Φυσικά γιατί δεν κλείνεται. Έρχεται ο τουρίστας, ισοπληρώνει την επίσκεψή του στη Φολέγανδρο τουρίστα και περνάει ο άλλος γκαζωτός από δίπλα του σε ένα δρομάκι τόσο. Ναι. Πραγματικά έτσι. Δεν αντιλαμβάνομαι. Είναι θέμα παιδείας. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το πνεύμα, ή μάλλον όχι, την έλλειψη πνεύματος, την απουσία πνεύματος, γιατί δεν υπάρχει πνεύμα εδώ. Και επίσης, δεν μπορώ να κατανοήσω το ότι γιατί θα πρέπει να ζητείτε από τον Δήμο και τους εργαζομένους του να βάζουν κάπου τα εργαλεία ώστε να μην είναι προσβάσιμα στα παιδιά. Όχι, δεν είναι η απαγόρευση. Είναι η αποτροπή. Δηλαδή δεν είναι αυτό. Όπου και αν τα βάλουν, θα τα βρουν. Ακριβώς. Και το θέμα δεν είναι να στο βάλω ψηλά να μην το φτάνεις. Κοιτάξτε τώρα τι είναι η παιδί. Ναι, αυτό το οποίο λέμε νουθεσίες και δεν είναι να στο βάλω ψηλά να μην το φτάνεις. Είναι να είναι χαμηλά και να μην το ακουμπάς. Να μην πας να το πιάσεις, γιατί ξέρεις ότι υπάρχει όριο απαγορεύεται. Αυτό είναι η παιδεία. Όλα είναι παιδεία. Δεν... Το λέω όλα είναι παιδεία. Ναι, όλα. Λέω με ένα απλό παράδειγμα, έως και απλοϊκό Μαρίνα. Ότι το να στο βάλω ψηλά και να μην το φτάνεις, άρα δεν θα το καταστρέψει. Το θέμα είναι να είναι χαμηλά και να ξέρεις να αυτό περιορίζεσαι και να λες ότι όχι, δεν είναι δικό μου, δεν το ακουμπήσω. Αυτό μας λείπει. Αυτό. Για να κλείσουμε, ναι, για να γιατί κλείσουμε. Λέει τόσο ευτυχισμένη η Φιλανδή, έλεγε λοιπόν ένα από τα τρία χαρακτηριστικά, θα πω το τρίτο, για να λέει κάτι σου πέσει στον δρόμο, το κινητό σου, οτιδήποτε. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα το πάρει κανένας. Θα το αφήσουν στο δέντρο, το πιο κοντινό δέντρο, να πας να το βρεις. Ναι. Λοιπόν, είναι και δικό, τώρα είναι δικό σου, δεν το παίρνει κανένας. Ναι. Στην Πολωνία λένε, κάποιο, δεν μπορώ να το πω βέβαια στα πολωνικά, συγγνώμη. Τους φίλους μας, τους Πολωνούς, γιατί ξέρω ότι μας βλέπουν και μας βλέπουν από πάνω, μέχρι και από πάνω πάνω, και τους ευχαριστούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα τους. Είναι πολύ δύσκολη, πραγματικά, ζητάω συγγνώμη από το σύζυγό μου και από όλους τους φίλους από πάνω μέχρι. Μου είναι εξαιρετικά δύσκολη, είναι μία γλώσσα συμφωνικών δόλων. Λοιπόν, λένε ότι αν πάρεις, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν σου ανήκει και κάπως το... σου λέει ο άλλος, γιατί το πήρες, α, λέει, δεν ήξερα ότι είναι δικό σου. Ναι, αλλά ήξερες ότι δεν είναι δικό σου. Δηλαδή δεν το παίρνεις γιατί δεν είναι δικό σου. Όχι, άρα, κατάλαβες αυτό. Και πάλι στην παιδεία, θα κλείσουμε λοιπόν με την Ιρακινή παροιμία. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να διαβάζουν, γιατί όπως λένε, οι Ιρακινοί βιβλιοπόλες δεν μαζεύουν ποτέ το βράδυ τα βιβλία. Τα έχουν απλωμένα, διότι τι λένε, αυτοί που διαβάζουν δεν κλέβουν και αυτοί που κλέβουν δεν διαβάζουν. Ακριβώς. Οπότε πάρα πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Εγώ θέλω να κάνω και μία αναφορά, γιατί έχουμε και εκλογές, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό, να το παραβλέψουμε την Κυριακή. Θα πω ότι οι κάλπες είναι άδειες. Ο καθένας να πάει να ψηφίσει αυτό το οποίο επιθυμεί. Τώρα, εγώ έχω πει ότι οι προσδιορισμοί με το αντί δεν ξέρω κατά πόσον τελεσφορούν, ειδικά στις εκλογές δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι ο καθένας πρέπει να πάει, δηλαδή θεωρώ μεγάλο εχθρό την αποχή. Πηγαίνεις, ψηφίζεις. Άσπρο, μαύρο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, οτιδήποτε. Αλλά ψηφίζεις. Η αποχή δεν είναι στάση ζωής. Δηλαδή πρέπει, για να είμαστε συνειδητοί και συνειδητοποιημένοι πολίτες, πάμε, ψηφίζουμε και διατυπώνουμε με αυτόν τον τρόπο τη συνένεσή μας, τη συγκατάθεσή μας, την αντίθεσή μας. Αλλά αυτό είναι δημοκρατία. Ναι, αλλά λέει, εγώ γιατί είδα κάτι το οποίο για εμένα ήταν εξοργιστικό. Θα πάμε, λέει, πάμε στο χωριό για αυτό, θα μείνουμε μια εβδομάδα και δεν θα ψηφίσουμε. Μετά θα σε κυβερνήσουν εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως δεν θέλεις. Και επίσης, για να το πάμε και στη Φολέγανδρο, εάν, γιατί αυτό μας πονάει όλη η Ελλάδα,
οι Κυκλάδες, αλλά μας πονάει ο τόπος μας πάρα πολύ και το καταλαβαίνεις. Δεν είναι τοπικισμός έτσι ξερός και άγωνος, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι για να μην χάσουμε τον τόπο μας από ξένους, για να μείνει η διαχείριση του τόπου μας σε εμάς, θα πρέπει εμείς να περάσουμε στο εμείς και να βάλουμε την παιδεία και όσους μας παρέχουν παιδεία μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη σκέψη μας και να μην τα θεωρούμε αυτά ψηλά γράμματα, ψηλά με γιώτα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Ναι, να ευχαριστήσουμε. Στο επανειδήμιο. Στο επανειδήμιο, εμείς θα ξαναπούμε, να είσαι σίγουρος. Έτσι κι αλλιώς και στη Φολέγανδρο θα τα λέμε. Και στη Φολέγανδρο θα τα λέμε. Και για τη Φολέγανδρο θα κάνουμε. Καλή ψήφο, όπως λέγαμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους τηλεθετές να ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας, για την αποδοχή σας για άλλη μια φορά. Αλλά θα μου επιτρέψετε απόψε να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Μας έκανε παρέα. Γιατί μας έκανε παρέα. Έτυχε. Γι' αυτό είπα για έλλειψη. Και βέβαια και τους εκπαιδευτικούς του νησιού, άλλοτε και τώρα. Για τον αγώνα σας. Για τον αγώνα τον οποίο δίνεται. Και σε αντίξωες συνθήκες, έτσι. Από όλες τις πλευρές. Εντάξει τώρα, κορίτσια, ας ψηφίσουν και γυναίκες. Αν θέλετε, είναι και αυτό έτσι, αν θέλετε να αλλάξετε. Δεν βάζουμε σταυρό. Δεν βάζουμε σταυρό. Και δεν βάζουμε σταυρό, έτσι να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ. Θα είμαστε εδώ την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας.